Τώρα για το άλλο θέμα το οποίο με ρωτήσατε. Το λέμε γιατί. Λοιπόν. Το λέμε γιατί. Εσεί τον νέο πρόεδρο, δεν θα το πω ακριβώ τον έχετε μεγαλώσει πολιτικά, αλλά έχετε παλιού δεσμού. Κύριε Κακού, θέλω να είμαι σαφή. Εμένα βασικά αυτό που με ενδιαφέρει και δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα πολιτικό, είναι ότι αυτές τις ημέρες ολοκλήρωσε τις διαδικασίες της η Νέα Αριστερά. Γραμματέας είναι ο Γαβρίλης ο Σακελαρίδης, πρόεδρος είναι ο Αλέξο Ά, Χαρίτσης. Το κύριο Βγήκαν, Χαρίτσης, τον Βγήκανε, εμείς, την επόμενη ναι. μέρα, το τα ξέρω, στις... Στις... το γνωρίζω. Βγήκαν εκεί πέρα πούμε, όλα τα ε, καθολικά όργανα και τα άλλα και θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αναθεμελίωση της αριστερά, αλλά και για την ανασύνθεση της αριστερά και εκεί πιάνω πλέον την κριτική μου σε σχέση με ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε. πάμε από εκεί. Γι' αυτό σα λέω. Σύνθεση. λοιπόν, ε, εννοείται ακριβώ, πώ το εν, δω... Εννοώ ότι εξηγήρισης. με τους παρόντε φορεί που προκλήθηκαν. Ε, από θράβλματα μιας ε, πολλαπλής εκλογική ε, ήτας εκλογικής καταρχήν αλλά και εσωκοματικής, ε, σε αυτό το χώρο που για χρόνια είχε κυβερνήσει όλας. Από αυτή όλη την υπόθεση έχουν γεννηθεί ήδη ε, κάποια κόμματα, κάποιοι φορείς, ενδεχομένως να δημιουργηθούν και άλλοι ε, και επίσης υπάρχουν και άλλοι φορείς που μιλάνε είτε στο όνομα της αριστεράς είτε θέλουν να μιλήσουν στο όνομα της αριστερής σοσιαλισματικής ή της πολιτικής οικολογίας mm. που θα μπορούσαν... Ε, με βάση ένα πρόγραμμα ε, το οποίο θα πρέπει όμως να είναι προθυμένο να έχει αριστερές προοδευτικές λύσεις εναλλακτικέ και βιώσιμες αλλά και, ε, και, δηλαδή και ρεαλιστικές αλλά και ριζοσπαστικές θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια συνεργασία ε, κατά το πρότυπο αλλά χωρίς τις άμεσες αναλογίες της γαλλικής ε, περίπτωσης ενός δηλαδή λαϊκού μετόπου εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης. Λεπτά, Αυτό και... είναι στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο τραπέζι θέμα επανασυγκόληση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Άρα, λοιπόν απαντάω θέμα... επί τη ουσία. Ωραία. Άρα, Άρα <χαι> να το ξεκαθαρίσουμε. Λέτε, εμείς πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ δεν γυρίζουμε. Ναι. είναι, Τόσο προφανές, συγκάθερα. είναι προφανές αυτό, διότι αυτό το κόμμα επί ένα χρόνο έχει υποστεί ήδη μια μετάλλαξη εκ των πραγμάτων, δεν ήταν μόνο, ας πούμε, δηλαδή δια του κυρίου Κασελάκη ε, γίναν τα πράγματα πολύ χειρότερα, βλέπετε ο κύριο Κασελάκη τι λέει τώρα, οι απόψεις του κυρίου Κασελάκη δεν κρύφτηκαν ποτέ κύριε Κακούς. Η απομάκρυση των κασελίστας, κασελίστας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει το πεδίο. Καμία απομάκρυνση εάν δεν τη δει κανεί σε ιδεολογικό και πολιτικό βάρο δεν, 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 δεν σημαίνει κάτι ε, σημαντικό και οριστικό. Όλοι κρινόμαστε, κύριε Καπούτο. Όλοι κρίνονται. Πω, πω, πω με βάση τις πολιτικές τους θέσεις, με βάση τη διαδρομή τους. Δηλαδή οι σύντροφοι που τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ ε, διαμορφώσανε τη χθεσινή διαδικασία και, την, και εύχομαι να πάνε όσο καλύτερα ε, από τη σκοπιά της αριστεράς πάντοτε. Επί ένα χρόνο και είχαν πρωταγωνιστήσει στο να έρθει ο κύριος Κασελάκης και είχαν αισιοποίησει στην πολιτική μετάλλαξη και από την άλλη είχαν συναγωνισμό για αυτούς οι οποίοι είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει το τι έρχεται στο να θεωρούν ότι ήταν τα βαρύδια της υπόθεσης τα λοιπά. Άρα η αναγνώριση ενός λάθους, διότι περί αυτού πρόκειται, έχουν πει επανειλημμένα, το έχουμε σημειώσει, διότι μας ενδιαφέρει έτσι, η εξέλιξη σε αυτό το χώρο. Η αναγνώριση ενό λάθου δεν μπορεί παρά να γίνει με πολιτικού όρου, προγραμματικού όρου, με την έννοια και των προσωπικών ευθυνών, για να υπάρχει το έδαφο για πραγματικέ συγκλήσει και συνεργασίε. Όχι όμω για επανασυγκόλε. Ξέρετε, ιστορικά αυτά ποτέ δεν επιβεβαιώνονται όταν μετά από ρήξει γίνονται απλέ επανασυγκολήσει. Θέλουμε κάτι πολύ πιο προσημένο. Η αριστερά είναι υποχρεωμένη με βάση τα ε, διακυβεύματα διεθνώ και στην Ευρώπη και εδώ να σηκώσει κεφάλι. έτσι, Βρίσκεται σε υποχώρηση. Πρέπει να Άρα είμαστε σαφεί. Αυγνώ... Και θα κρυθούμε όλοι στο προγραμματικό πεδίο, δηλαδή με πόση εγκυρότητα, με πόσο ριζοσπαστισμό και κυρίω πόση αξιοπιστία ναι. που έλειψε από το χώρο μα. Αυτό είναι Έχετε Έχει μέσα εγώ. στην κοινή γνώμη. Με πόση αξιοπιστία θα ε θα υπάρξει μία επάνωδος σε συνεργασίες, σε μία εναλλακτική σε σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέσα στο, στο πρόβλημα αξιοπιστίας ήταν από... και τον Αλέξη Τσίπρα. Μέσα στο πρόβλημα αξιοπιστίας ήταν όλος αυτός ο χώρος, το κόμμα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άλλωστε η διπλή εκλογική ήττα προκάλεσε ζητήματα τα οποία δεν συζητήθηκαν ποτέ. Ήταν δύο συζητήσει που δεν γίνανε ούτε το 19 ούτε το 23. Με αποτέλεσμα να βλέπετε τώρα είδατε και το debate των επίδοξων 4. ηγετών. Mm -hmm. Ναι, ε, καθένα να βγάζει το δικό του απολογισμό ε, χωρί να έχει γίνει κάποια συζήτηση. Ο κύριο Πολάκη να λέει ότι ήμασταν ε, πάρα πολύ light και έπρεπε να γίνουμε σκληροί προς το Μητσοτάκη. Άλλοι να λένε ότι ε, δεν κάναμε έγκαιρα βήματα να ανοιχτούμε περισσότερο στους Εδώ, δεξιούς και ψήφισε. τους κεντροδεξιούς. Φύγες, όμως, okay. α, θέλω yeah. να σας πω ότι, ότι αν δεν γίνουν αυτές οι συζητήσεις μετά από μια διπλή σοβαρή mm -hmm. ενός ενό χώρου ο οποίος πρωταγωνίστηκε και είμαστε υπερήφανοι. Έτσι, επί 10 χρόνια <που> στην πάνε, πολιτική είναι. ζωή του τόπου, απλά με δεν μην πω τη λέξη ίδρυγες, αλλά απλά με καντρίγες στελεχών και επανατοποθετήσει δεν γίνεται δουλειά. Αυτό είναι, Αυτό είναι τακτικισμός Ακριβώς. και αφορά τους πάντες. Μα. Πάντως Έτσι. κύριε Βούτσι, μπορεί να έχουμε τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο κύριος Φάμελος με το ποσοστό το οποίο συγκέντρωσε, αλλά και τον κύριο Πολάκη με το ποσοστό το οποίο συγκέντρωσε ο ίδιος. Ακούσαμε να λέει ο ίδιος ότι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Το λέει αυτό από... η Άννα γιατί είπατε για τον κύριο Πολάκη. Ακριβώ επειδή αναφερθήκατε σε αυτό. Του... Οπότε λοιπόν βλέπουμε τώρα debate. ότι θα είναι ε, και ενεργό αυτό... ο ρόλο του κύριου Πολάκη σε αυτό το κόμμα. Πώ το βλέπετε αυτό, Πώ το κρίνετε και πώ βλέπετε. Κοιτάξτε, έχουμε αποστεί από την ε, ε, πολιτική αντίληψη που με βάση τα πρόσωπα και μόνο ε, κρίνονται οι πολιτικέ. Και γι' αυτό ήμασταν και, α, και σκληρά αντίθετοι και όσο ήταν και ο ηγέτης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, στη διαμόρφωση αυτού του ε, σκηνικού που είχε ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου, δηλαδή να μαζεύονται κάθε φορά ένα τυχαίο δείγμα της κοινωνίας, που έχει όμως ένα ενδιαφέρον για ένα κόμμα, και να επιλέγει τον αρχηγό του. Ε, άρα... Ε, αυτή η αντιστροφή, δηλαδή αντί να μιλήσουμε ιδεολογικοπολιτικά και προγραμματικά και να διαμορφωθούν κόμματα γεωμένα στην κοινωνία, να ε, σταμπάρουμε τα στελέχη, δηλαδή τι λέει ο κ. Πολλάκη, θα ήταν έτσι καλό ή κακό. Τι λέει ο Φάμελο, από πού προέρχεται, θα το πάει από εκεί, η παραπερατή ήταν ο Χαρίτσις, τα... Αυτό είναι μια λάθο ανάγνωση τη κατάσταση. Τα πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά. Τα κόμματα καταργούνται μέσα από αυτή την διαδικασία την καινοφανή έχει ε, σε όλο τον κόσμο όπου γίνανε αυτές οι διαδικασίες δεν οδηγήσαν σε αναζωγόνηση των κομμάτων. Αυτό που προτεύει είναι η προγραμματική η ιδεολογική συζήτηση Ρε. και κυρίως από τη διακριτή σκοπιά της αριστεράς κύριε Κακούλη. Η αριστερά υπάρχει έχει, την έχει ανάγκη ο τόπος ε, σαν ένα στοιχείο σαν καταλήτη μιας ε, Προοδευτική παράταξη yeah. και ακόμα και εναλλακτική κυβερνητική. Αλλά και με κινηματική αντίληψη. Okay. Ε, 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 είδατε το debate των τεσσάρων, επιτρέψτε μου. Ε, ναι, ναι, ναι. Μία, μία κουβέντα. Δεν δε θυμάμαι αν, αν και πόσε φορέ υπήρξε η λέξη αριστερά και λυπάμαι γι' αυτό. Εάν και πόσε φορέ και αν υπήρξε αυτό το γνωρίζοντα, δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή. Η λέξη κίνημα, δηλαδή δραστηριότητα του κόσμου. Δεν δηλαδή, ξέρετε, χωρί το κίνημα, τη δραστηριότητα, του θεσμικού φορεί, τον κόσμο να ενδιαφέρεται και να μην κάνει απλώ ανάθεση. Η αριστερά δεν υπάρχει. Ούτε η πολιτική ζωή μπορεί να αναζωογονηθεί. Θα μου πείτε, αυτοί οι σύντροφοι όλοι δεν έχουν προέλθει και από κινήματα. Ε? Ναι, αλλά γιατί το κρύβουν, Μήπω έχει ήδη αυτό ο χώρο. Ε, αφού, τες, αφού μιλάγαν δύο ώρε και δεν Ωραία, τα και το είπαμε. Ωραία, και δεν το μια φορά. Ναι, Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσεί πιστεύετε ότι υπό ποιε συνθήκε θα μπορούσαν να καθίσουν τα, τα θράψματα, είπατε. Τη σημείωσα τη λέξη, μου έμεινε λίγο στο μυαλό. Τα θράψματα αυτού του χώρου να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συνομιλήσουν υπό ποιε συνθήκε. Δηλαδή, υπό ποιε συνθήκε θα μπορούσε ο Αλέξη ο Χαρίτσης να κάτσει σε ένα τραπέζι με τον Φάμελο, ενδεχομένως με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω. Χωράτε όλοι, εσείς, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ χωράει ξανά μέσα σε ένα σχήμα το οποίο θα επιχειρήσει να ανασυστήσει αυτό το χώρο. Κύριε ρε θα σας μιλήσω ευθέω. και ειλικρινώς. Δεν υπάρχει περιθώριο μιας συζήτησης α, του κυρίου Χαρίτση με τον Σοκράτη, τον Φάμελο. Ε, για κάτι που αφορά μια ενδοοικογενειακή υπόθεση επειδή Αλλά. μιλάμε και για την ενδοοικογένεια δεν πρόκειται περί αυτού ε, Αλλά. θεωρούμε πως η αριστερά πρέπει ως ε, αναθεμελιωτική δύναμη του πολιτικού συστήματος που βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση και ψηφίζουν μόνο το 48% να διαμορφώσει αυτούς τους όρους με συζήτηση των πάντων από δυνάμεις... Που είναι εκτό κοινοβουλίου, οικολογικέ okay. δυνάμει, από το ΜΕΡΑ, από δυνάμει του ΠΑΣΟΚ. Εφόσον θα είχαν ένα και τέτοιο από προσανατολισμό, και... από όλου. Από όλου αυτού θα ήταν πολύ καλά σε αυτό το τραπέζι, μέσα σε εισαγωγικά που λέτε, ε, δηλαδή ναι. την προγραμματική συζήτηση, να ήταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο στη Γαλλία είναι στο μέτωπο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία στηρίζει τι κυβερνήσει. Εδώ έχει μία θέση ότι όλοι οι άλλοι είναι. Το δυσκολεύσατε πολύ. Το δυσκολεύσατε πολύ το τώρα. Ε, είναι το. το είναι, κοιτάξτε, για να υπόλοιπ... είναι αποτελεσματικό και να είναι εναλλακτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και πλειοψηφική mm. και να εκπροσωπήσει την ε, κοινωνική πλειοψηφία που υπάρχει και την είδαμε στο Καλιμάρμαρο mm. πριν από τρεις εβδομάδε. Είναι δύσκολο το σενάριο, ωραία. αλλά έτσι είναι δύσκολο πρέπει. Επανασυγκόληση όχι. Επανασυγκόληση όχι. Αναμόρφωση ενό χώρου στον οποίο θα είναι μέσα. Και η ζωή και Εδώ ο βαρουφάκι. Όλοι είτε... όσοι βλέπουν αυτή τη μεγάλη αναγκαιότητα εναλλακτική πρόταση με πυρήνα την αριστερά. Με διακριτού ρόλου του καθένα. Ξεκάθαρο κύριε Βάλτ, ήσασταν. Σα ευχαριστούμε. Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε. Προέδρες, πολύ. ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλή Καλή. Καλά, την καλημέρα μα.